Κατά Μάρκον κεφάλαιον τρίτον. Και εισήλθε πάλιν στη συναγωγήν, και είναι εκεί άνθρωπος εξηραμένην έχουν την χείρα, και παρετήρουν αυτόν ή τη Σάββαση θεραπεύσει αυτόν, ή να κατηγορήσουσιν αυτού. Και λέγει το ανθρώπον το εξηραμένην έχουν την χείρα. Έγειρε εις το μέσον, και λέγει αυτής. Έξεστη τη Σάββαση να αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε, ψυχήν σώσε ή αποκτήνε, ιδέεσαι όπον. Και περιβλεψάμενος αυτούς μετοργής, συλληπούμενος επί την πορώση της καρδίας αυτών, λέγει το ανθρώπο. Έκτινον την χείραν σου, και εξέτεινε, και αποκατεστάθη η χείρα αυτού υγιής ως η άλλη. Και εξελθόντες οι Φαρισαίοι ευθέως μετά των Ηρωδιανών, συμβούλιον επίον κατά αυτού, όπως αυτόν απολέσουσι. Και ο Ιησούς ανεχώρησε μετά των μαθητών αυτού προς την θάλασσαν, και πολύ πλήθος από της Γαλιλαίας ακολούθησαν αυτό, και από της Ιουδαίας και από Ιεροσολύμων και από της Ιδουμαίας και πέραν του Ιορδάνου και υπερητήρων και Σιδώνα πλήθος πολύ, ακούσαντες όσα επί ήλθον προς αυτόν. Και είπε τις μαθητές αυτού ή να πλιάριον προς καρτερή αυτό δια των όχλων ή να μη θλίβωσιν αυτόν. Πολλούς γάρε θεράπευσεν, ώστε επιπίπτην αυτόν ή να αυτού άψονται όσοι είχουν μάστιγας, και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, όταν αυτόν εθεώρουν, προσέπιπτον αυτό και έκραζον λέγοντα ότι σύ ο Υιός του Θεού. Και πολλά επαιτήμα αυτής ή να μη φανερών αυτόν ποιήσουσι. Και αναβαίνει στο όρος και προσκαλείται ους ήθελεν αυτός και απήλθον προς αυτόν. Και επίησε δώδεκα, είναι όσοι μετ' αυτού και είναι αποστέλει αυτούς κηρύσιν και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια. Και επέθηκεν όνομα το Σίμωνη Πέτρον και Ιάκωβον το του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών του Ιακώβου και επέθηκεν αυτής ονόματα Βοανεργές, ο έστιν Ιήβροντής, και Ανδρέαν και Φίλιππον και Βαρθολομαίον και Ματθαίον και Θωμάν και Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Θαδαίον και Σίμωνα τον Κανανίτην και Ιούδαν Ισκαριώτην, ως και παρέδοκεν αυτόν. Και έρχονται οι σίκων και συνέρχεται πάλιν όχλος, ώστε μη δίναστε αυτούς μη δε άρτων φαγήν. Και ακούσαντες οι παρά αυτού εξήλθον κρατήσε αυτόν, έλεγον γάρ ότι εξέστη. Και οι γραμματήσει από Ιεροσολύμων καταβάντες έλεγον ότι Βελζεβούλ έχει και ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και προσκαλεσάμενος αυτούς εν παραβολές έλεγεν αυτής, «Πώς δύναται σατανάς σατανάν εκβάλλειν, και εάν βασιλεία εφε αυτήν μεριστεί, ού δύναται σταθήνει η βασιλεία εκείνη, και εάν οικία εφε αυτήν μεριστεί, ού δύναται σταθήνει η οικία εκείνη, και ή ο σατανάς ανέστη αφε αυτόν και με μέριστε, ού δύναστε σταθήνει, αλλά τέλος έχει. Ουδείς δύναται τα σκεύη του ισχυρού εισελθώνει στην οικίαν αυτού διαρπάσε, εάν μη πρώτον των ισχυρών δύσει, και τότε την οικίαν αυτού διαρπάσει. Αμήν λέγω ημίν, ότι πάντα αφεθήσετε της Υιής των ανθρώπων τα αμαρτήματα και ευλασφημίε όσα σε αν βλασφημίσουσιν. Ως δαν βλασφημίσει εις το Πνεύμα το Άγιον, ούκ έχει άφεσιν εις τον αιώνα, αλλά ένοχος εις την αιωνίου κρίσεως, ότι έλεγον πνεύμα ακάθαρτον έχει. Έρχονται ούν η μήτυρα αυτού και οι αδελφοί αυτού και έξω εστώτες απέστειλαν προς αυτόν φωνούντες αυτόν. Και εκάθητο περί αυτόν όχλους, είπον δε αυτό. Ιδού η μήτυρ σου και οι αδελφοί σου έξω ζητούσισε. Και απεκρίθη αυτής λέγον, «Τι σε έστειν η μήτυρ μου ή η αδελφή μου?» Και περιβλεψάμενος κύκλο τους περί αυτών καθημένους λέγει, «Είδε η μήτυρ μου και η αδελφή μου, ως γαράν ποιήσει το θέλημα του Θεού, ούτως αδελφός μου και αδελφή μου και μήτυριστη».